Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε δυναμικά, νομίζω, και πρέπει να το βγάλουμε και προς τα έξω. Πρέπει οι τηλεθεατές να νιώσουν κι αυτοί ότι. Είμαστε χαρούμενοι. Έτσι, ότι όχι μόνο κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή, αλλά και μια νέα εβδομάδα. Θα πρέπει να προγραμματίζουμε τα σχέδιά μας μέχρι το τέλος της εργάσιμης τουλάχιστον εβδομάδα, γιατί το Σαββατοκύριακο, ως γνωστόν, τέτοια περίοδο. Σε βλέπω λες πολλά. Πρέπει να περάσει καλό το Σαββατοκύριακο. Ή έχει έρθει με όρεξη. Υπήρξε λίγο κούραση. Αλλά εδώ ήμασταν, δεν φύγαμε. Δεν πήγε σε καμία παραλία, είχε πολύ ζέστη. Δεν προλάβαμε, αλλά τα προγραμματίζουμε μετέπειτα. Τώρα δουλειά. Θα έρθουν οι διακοπές, θα έρθουν. Πριν έρθουν οι διακοπές, θα πάμε μέχρι την Αθήνα. Πάμε στην Αθήνα. Είναι κάποιες εικόνες πραγματικά εντυπωσιακές, να τις πεις. Συγκινητικές, να τις πεις. Είναι εικόνες που εξελίχθησαν στην Αθήνα. Που μας κάνουν περήφανους. Μας κάνουν περήφανους εμάς τους κριτικούς. Στην Κρήτη, καθώς όπως βλέπουμε και ήδη στα πλάνα, μικροί και μεγάλοι, τουρίστες, Αθηναίοι, κάτοικοι εκεί της πρωτεύουσας και κριτικοί που υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλωστε στην πρωτεύουσα, υπάρχουν πολλοί στην Αθήνα και αναδεικνύουν καθημερινά, θα έλεγα εγώ, το κριτικό στοιχείο, έστησαν εντελώς αυθόρμητα ένα μεγάλο γλέντι, το οποίο βέβαια είχε χορό, είχε τραγούδι, όπως βλέπουμε όργανα. Εδώ λύρες, λαούτα, μαντολίνα, μαντινάδες. Είναι σαν να βλέπουμε μία εικόνα από ένα κλασικό παραδοσιακό γλέντι εδώ στην Κρήτη. Ωστόσο, έχει μετατοπιστεί από το νησί μας στην καρδιά της Αθήνας και στο Ψηρή συγκεκριμένα. Βέβαια, να πούμε ότι ήταν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που ήταν την Παρασκευή, την προηγούμενη 21 Ιουνίου. Και υπήρχαν βέβαια και πολλές άλλες μουσικές μικρές σκηνές αναπεριοχή στην Αθήνα, ειδικά εκεί στο κέντρο που είναι η περιοχή του Ψηρή. Υπήρχε αναστενό και μια άλλη, ας πούμε, μουσική σκηνή, να το πούμε έτσι, με πολλές διαφορετικές μουσικές. Να ακούσουμε λίγο ήχο. Μπορούμε, Δανάη Σκευάκη, μπορούμε να ακούσουμε λίγο ήχο από τα κριτικά. Για να δούμε. Ακούτε, βλέπετε κι εσείς τι ακολούθησε τη βραδιά, νομίζω, της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Ήταν μια πρωτοβουλία εκεί κριτικών που θέλησαν να βγουν στους δρόμους, να μεταδώσουν το κριτικό πνεύμα. Εντελώς αυθόρμητα και μάζεψαν και τόσο κόσμο εντελώς αυθόρμητα. Νομίζω έκλεψαν για την παράσταση και από τις υπόλοιπες σκηνές, από τα υπόλοιπα stage τα οποία είχαν στηθεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Πάντα η Κρήτη διαφέρει. Ποια είναι τα παιδιά τα οποία ακούμε? Θα τους πούμε βέβαια. Είναι ο Γιώργης Σοβρανάς στη λύρα, ο Γιάννης ο Μιχάλας στο λαούτο, στο λαούτο επίσης ο Γιώργης ο Ψαράκης, ο Αλέξανδρος Κανακάκης στα πνευστά και ο Μινάς Παναγιωτάκης στα ακουστά, ενώ μετά από λίγο και ο Τέλης ο Παπαδάκης έπιασε τη λύρα και συνόδεψε αυτό το γλέντι, όπου είχε τεράστια επιτυχία, όπως βλέπουμε. Εντελώς αυθόρμητα, με μοναδικό τρόπο, όπως μόνο εμείς οι κριτικοί ξέρουμε. Μαντινάδες έμαθα εγώ και ρεπορτάζ, θα πρέπει να σου πω, γιατί τα συγκεκριμένα βίντεο ανέβηκαν σε κάποιες σελίδες στο διαδίκτυο, τις οποίες ακολουθώ. Και έμαθα λεπτομέρειες ότι ακολούθησαν τα παραδοσιακά με τις κούπες, με τις μαντινάδες, προσπαθούσαν να μάθουν σε τουρίστες, ξένους επισκέπτες, οι οποίοι έφτασαν πώς πίνουμε την κούπα, αλλά και τους έλεγαν μέχρι και μαντινάδες στα αγγλικά. Θα πρέπει να σου το πω αυτό. Αν είχαμε τώρα ένα τέτοιο βίντεο, θα ήταν, νομίζω, το κάτι άλλο. Θα είχε γίνει viral πάντως. Το μόνο σίγουρο ότι πέρασαν καλά όσοι βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο Ψηρή, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, και νομίζω οι κριτικοί πάντα έχουμε τον τρόπο, πάντα βρίσκουμε τον τρόπο να δείχνουμε προς τα έξω πώς περνάμε καλά και πώς διασκεδάζουμε. Και λοιπόν, τους ευχαριστούμε βεβαίως που μας χαρίζουν τέτοιες στιγμές. Και τα βίντεο, και την εικόνα, και τις φωτογραφίες. Το φίλο μου τον Τέλη τον Παπαδάκη, θα τον ευχαριστήσω πολύ.